Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μας κάνετε ένα σχόλιο από την σημερινή ημέρα. Το ΚΚΕ έμεινε ικανοποιημένο από την συμμετοχή του κόσμου. Κοιτάξτε, να σας πω, η συγκέντρωση που έκανε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα είχαν μια μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Φυσικά, απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς, που δείχνει πραγματικά ότι η εργατική τάξη, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, είναι στις επάλξεις του αγώνα. Τιμάει τους νεκρούς της Πρωτομαγιάς που έπεσαν για τα ιδανικά της εργατικής τάξης και ακολουθεί τον δρόμο αυτό μέχρι που να δικαιωθούν αυτά τα ιδανικά. Δηλαδή μέχρι που η εργατική τάξη να πάρει την πραγματική εξουσία και ο πλούτος που παράγει να υπηρετήσει τις δικές της ανάγκες και όχι τις ανάγκες μιας χούφτας μονοπωλίων, μιας χούφτας καπιταλιστών. Μάλιστα. Μας έχει γεννηθεί η εξής απορία. Μία τέτοια ημέρα είναι δυνατόν να είναι το συνδικαλιστικό κίνημα κομμένο στα 3, στα 4, στα 5 κομμάτια? Για ποιο λόγο τα τελευταία χρόνια γίνεται συνεχώς αυτή η ιστορία, κύριε Κουμπούρη? Είναι κάτι το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι μας θλίβει όλους. Δεν είναι ένας κοινός αγώνας των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοσία, απέναντι στον εργοδότη, απέναντι γενικότερα σε όλα αυτά για τα οποία κάποιοι άνθρωποι, όπως πολύ σωστά είπατε, έχασαν τη ζωή τους? Κοιτάξτε, να σας πω, το συνδικαλιστικό, από ό,τι φαίνεται, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το κίνημα το συνδικαλιστικό, που πρέπει να εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, είναι με την εργατική τάξη. Το κίνημα το συνδικαλιστικό που εκφράζει τα συμφέροντα, υποτίθεται ότι εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, αλλά προωθεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, δηλαδή ουσιαστικά συμβαδίζει με αυτό, δεν μπορεί να είναι κίνημα για την εργατική τάξη. Είναι κατεπίφαση κίνημα για την εργατική τάξη. Και αυτό συμβαίνει και το έχετε δει τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, τι έκανε? Ευθυγραμμίστηκε με την κρίση. Με το δημοψήφισμα, είπε ναι. Με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την κατάργησή τους, είπε ναι. Με τα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλισης, με τις περικοπές των συνταξιούχων, είπε ναι. Σε ό,τι υπαγόρευε το κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ναι. Τότε, κύριε Κουμπούρη, τότε συμπαθάτε με. Τότε λοιπόν, εφόσον η ΓΕΣΕΕ εφόσον κάνει περισσότερο κακό από ό,τι καλό, και εφόσον το είπατε ευθέως, ουσιαστικά έχει ταχθεί υπέρ της εργοδοσίας, για ποιο λόγο δεν τη διαλύεται να πάει στην ευχή της Παναγίας και να δημιουργεί αγώνες να γίνονται με ένα διαφορετικό τρόπο? Κοιτάξτε, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, είπα, γιατί στη ΓΕΣΕ συμμετέχει και στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Δεν είναι μια από τη μια η ΓΕΣΕ, από την άλλη το Πανεργατικό Μέτωπο. Mm-hmm. Το Πανεργατικό Μέτωπο εκφράζεται με ομοσπονδίες, εκφράζεται με εργατικά κέντρα, με σωματεία σε όλη τη χώρα, που φυσικά αυτά συμμετέχουν στη ΓΕΣΕ. Εκεί παλεύει πραγματικά να αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων, να αλλάξει ο συσχετισμός που επικρατεί σήμερα στη ΓΕΣΕ και με τρόπο άθλιο, δηλαδή τρόπο που προσβάλλει την εργατική τάξη με νοθείες, με εργοδότες μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, με αυτά που τα ζούμε καθημερινά και τα γνωρίζουμε και που πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση και αυτόν που εκλέγει ο εργαζόμενος με νόμιμη διαδικασία, με την διαδικασία εκείνη που εκλέγεται, αν θέλετε, από τον ίδιο τον εργαζόμενο, και όχι να είναι φάντασμα αυτός που εκλέγει, ο καθένας να έχει το συσχετισμό δύναμης που έχει. Αλλά αυτή η πλειοψηφία δεν έχει καμία τέτοια νομιμότητα. Έχει υιοθετήσει την οθεία, τη βρώμα και την δυσοδεία στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και εργοδότες ακόμα που είναι μέσα σε αυτή την Γενική Συνομοσπονδία και έχουν θέσεις, αν θέλετε, στο Προεδρείο της και στα αξιώματα. Κύριε Κουμπούρη, ποια είναι η τύχη του εργαζόμενου τώρα μετά από 8 χρόνια κρίσης? Και τι μπορεί να κάνουν οι συνδικαλιστές τη στιγμή που όλα υπαγορεύονται απ' έξω? Να πετύχουν συλλογική σύμβαση, να καταργήσουν το μειωμένο ωράριο, να καταργήσουν το μισθό των 100-150 ευρώ? Μπορούν να γίνουν αυτά στη χώρα μας? Η ιστορία της εργατικής τάξης είναι μια ιστορία αγώνων. Είναι μια ιστορία μιας αγωνιστικής δράσης που πάντα ό,τι πετύχαινε, το πετύχαινε όταν κατάφερε να δυναμώσει τους αγώνες της απέναντι στην εκμεταλλευτική τάξη, στο κεφάλαιο, απέναντι στους καπιταλιστές. Ναι, κύριε Κουμπούρη, όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, να το πετύχουν αυτό όταν κατέβαιναν στον δρόμο 100 και 200 χιλιάδες κόσμος, έτσι.
Τώρα όταν βλέπουμε 1000 άτομα, τι να πετύχουν, ειλικρινά μου πείτε. Κοιτάξτε, το να κατέβει 100 και 200.000 κόσμο, να κατέβει. Αυτή είναι η εργατική τάξη. Δεν κατεβαίνουν όμως. Εκατομμύρια η εργατική τάξη. Να συνειδητοποιήσει αυτό τη το ρόλο, να κατανοήσει ακριβώς αυτό που λέτε, δηλαδή ότι πρέπει να αντιπαλέψει, πρέπει να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, συγκινήθηκε ο δουλοκτήτης του δουλοκτητισμού και έδωσε δικαίωμα στον δούλο. Συγκινήθηκε ο φεουδάρχης της φεουδαρχίας και έδωσε δικαίωμα στον πολίγα. Δεν ξεσηκώθηκαν οι δούλοι και οι κολίγοι και πήραν στη γη τα χέρια τους και την ελευθερία τους και στον καπιταλισμό τον ίδιο. Πώς λύθηκαν τα προβλήματα το 8ωρο. Κρεμάστηκαν οι πρώτοι εργάτες, το ξέρετε, είναι Πρωτομαγιά σήμερα. Ναι, ναι. Και ακολούθησαν κατοπινοί αγώνες πάρα πολύ σκληροί και αιματηροί μέχρι η εργατική τάξη να συνειδητοποιήσει τον ρόλο της, τον ίδιο τον ρόλο, ότι είναι μια τάξη εκμεταλλευόμενη και πρέπει να πάρει τα δικαιώματά της με τα δικά της στα χέρια. Αυτό πρέπει να γίνει και σήμερα. Εμείς γι' αυτό παλεύουμε. Αυτό να γίνει για σήμερα, αλλά φαίνεται, κύριε Κουμπούρη, ότι ξεφτίζει αυτό. Αντί να δυναμώνει και να φουντώνει, ξεφτίζει. Αυτό δηλαδή... Ναι, σας ακούω. Να σας πω. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλά προβλήματα. Βλέπετε, δουλεύουν πολλές δυνάμεις ενάντια στην εργατική τάξη και η κρίση δεν βοήθησε, αλλά αρχίζει το κίνημα και δυναμώνει. Βλέπετε, με διάφορους τρόπους απεργίες γίνονται και σε άλλες χώρες, και στις σκανδιναβικές χώρες και στη Γαλλία, έστω και με αυτά τα κίτρινα γυλαίκα, όπως τα λέμε, με αυτόν τον τρόπο, και στην Ιταλία. Και θα δυναμώσουν οι αγώνες, γιατί δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα ο παραγόμενος πλούτος που παράγεται από την εργατική τάξη, που της επιτρέπει σήμερα να δει πολύ καλύτερα να πηγαίνει σε ελάχιστα χέρια και αυτή να δει στη φτώχεια και στη δυστυχία και στους μισθούς των 150 ευρώ. Ποιος το καθορίζει αυτό, ότι πρέπει να είναι ο μηνιάτικος μισθός 150 ευρώ, που να μην έχει υγεία, να μην έχει δικαιώματα ο εργαζόμενος, να μην έχει κοινωνική ασφάλιση, να μην έχει σταθερό οκτάωρο τα κέρδη των καπιταλιστών. Αυτό είναι μια αντίφαση στην κοινωνία. Και η αντίφαση θα λυθεί με τη συμμετοχή, την αποφασιστική συμμετοχή και με τους αγώνες της εργατικής τάξης. Ποιος θα το λύσει αυτό? Θα συγκινηθεί ο καπιταλιστής και θα δώσει δικαιώματα στην εργατική τάξη, θα δώσει ωράρια, θα δώσει κοινωνική ασφάλιση και εκείνα που πραγματικά χρειάζεται να δει με αξιοπρέπεια σήμερα ο εργαζόμενος? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποιος εργαζόμενος όμως δεν θέλει το καλό του, έτσι? Και για τα επόμενα χρόνια, όπως διαφαίνεται, δεν υπάρχει μέλλον για τον εργαζόμενο. Δηλαδή, είναι ενωμένη η εργατική τάξη σήμερα? Όχι. Καταρχάς, η εργατική τάξη ψηφίζει διαφορετικά κόμματα, με ιδεολογίες και απόψεις διαφορετικές. Δεν είναι ενωμένη. Εμείς για την ενότητά της παλεύουμε, για την ταξική της ενότητα. Αυτό το κάνουμε με συνέπεια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουμπούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία, διότι έχετε ένα πολύ δύσκολο αγώνα, έτσι όπως γίνονται. Ένα δύσκολο αγώνα, κοιτάξτε, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, θα δείτε από κάτω ότι βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους λαούς της Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια ένωση του κεφαλαίου. Και βεβαίως έχει παγορεύσει όλα αυτά που είπαμε προηγούμενα σε βάρος της εργατικής τάξης. Αυτό πρέπει να γίνει, να σηκώσει κεφάλι ο εργαζόμενος, να στηρίξει τις δυνάμεις εκείνες, και το ΚΚΕ είναι μια δύναμη που μεγάλη προσπάθεια έχει να αποκαλυφθούν όλα αυτά, και φυσικά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει, να του δώσει τη δύναμη για να κάνει τη διαφορά. Γιατί διαφορετικό να βρει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, στο ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται δεξιοί, αριστεροί και όλοι μαζί στηρίζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, θα μου επιτρέψετε όμως και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κουμπούρη. Μιλάμε πλέον για μια Ευρώπη που ίσως το αποτέλεσμα αυτών των ευρωεκλογών να μας βρει όλους σε μια διαφορετική, αν θέλετε, μέρα, σε ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό πλανήτη, με τους ευρωσκεπτικιστές να αυξάνουν τις δυνάμεις τους, με τους ακροδεξιούς να αυξάνουν τις δυνάμεις τους, και ενδεχομένως το Ευρωκοινοβούλιο να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Θα σας πω γι' αυτό. Κοιτάξτε, είτε ευρωσκεπτικιστές, είτε οι κοσμοπολίτες, όπως τους λέμε, του κεφαλαίου, είτε οι ευρωλάγοι, ουσιαστικά στηρίζουν τον καπιταλισμό. Άλλοι θέλουν με κλειστά τα σύνορα, άλλοι θέλουν ανοιχτά τα σύνορα. Άλλοι επικαλούνται το εθνικό συμφέρον και όλα αυτά. Κανείς όμως από αυτούς δεν είναι ενάντια στους καπιταλιστές. Δηλαδή δεν είναι στην αιτία που διαμορφώνει τη σημερινή χειροτέρευση της εργατικής τάξης. Οπότε, ανεξάρτητα από το πώς αυτοί θα αυτοπροσδιοριστούν, η ουσία είναι μία.
ότι τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του κεφαλαίου είναι διαφορετικά συμφέροντα και αυτοί τάσσονται με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτό να είναι καθαρό. Τώρα πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης του κοινοβουλίου ή πώς θα διαμορφωθούν, αν θέλετε, και πολλές φορές και οι κυβερνήσεις που κυβερνούν, το βλέπουμε σήμερα. Αλλάζουν, η αντιπολίτευση γίνεται συμπολίτευση και η συμπολίτευση αντιπολίτευση ανάλογα με το ποιος έχει την κυβέρνηση και ποιος βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Δηλαδή παίζουν ένα παιχνίδι σε βάρος του λαού. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Και εμείς είμαστε μια διαφορετική δύναμη που το λέμε ευθέως καθαρά και ανοιχτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση του κεφαλαίου. Η εργατική τάξη πρέπει να πάρει στα χέρια της την εξουσία, να πάρει την παραγωγική βάση και την οικονομία για να μπορέσει πραγματικά ο πλούτος να κατανεμηθεί δίκαια. Για να μπορέσει η εργατική τάξη να ζήσει με ασφάλεια, χωρίς πολέμους, χωρίς φτώχεια και πείνα. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και αν μη τι άλλο και μεταξύ μας, κύριε Κουμπούρη, μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με το ΚΚΕ, αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι έχετε μια σταθερότητα στις απόψεις σας, στη γραμμή σας γενικότερα και στην πολιτική που ακολουθείτε, στην πολιτική ρητορική. Ας μας στηρίξουν λοιπόν για να δουν και τη διαφορά, γιατί όσο δυνατοί θα είμαστε εμείς, δυνατό θα είναι και το λαϊκό κίνημα και αντίστροφα θα γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει άλλη πρόκληση. Μακάρι να ήταν και άλλες δυνάμεις που θα υποστήριζαν ένα τέτοιο δρόμο. Δεν είναι όμως, δεν υπάρχουν. Αυτή η δύναμη είμαστε εμείς και πρέπει να ενισχυθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Κουμπούρη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.